Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο βίντεο, όπως γνωρίζετε ανεβαίνει στο κανάλι στο YouTube. Σήμερα θα φτιάξουμε το τάρανδο. Φτιάξουμε το χιονάνθρωπο τις κορνίζες μας. Για το χριστουγεννιάτικό σας δέντρο. Αργήσαμε λίγο να βγούμε σήμερα λεπτά. Υπέρυσι στο δίκτυο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά όσες είσαστε μέσα. Εγώ θα πάρω το εκρού προς το καφέ είναι το χρώμα και θα κάνω ένα και τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου. Πάμε να κάνουμε μαζί 11 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και μία 11. Έκανα 11 αλυσίδες. Με την ίδια τεχνική που έκαναμε, καλησπέρα Βάσο μου, που κάναμε και τα άλλα δύο σχέδια. Τώρα θα αφήσω τη μία μου αλυσίδα, θα πάω στη δεύτερη και θα αφήσω να κάνω από ένα άριχτο μέσα στην κάθε μου αλυσίδα. Θα βάλω δηλαδή μέσα σαν το βελονάκι μου, θα τραβήξω κλειστή και θα κλείσω με άριχτο. Ξανά στην αλυσίδα μέσα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριχτο. Πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο μέσα στην κάθε αλυσίδα. Να ξέρετε ότι το βίντεο θα ανέβει στο κανάλι, αν αγράφετε μπροστά στο προφίλ μου, και όσες θέλετε να μου δείξετε τι φτιάχνετε μέσα από το κανάλι, σας περιμένω στις ομάδες μου στο Facebook, θα τις βρείτε γράφοντας Ειρήνη Λαδά. Τελείωσα την πρώτη σειρά. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω μία αλυσίδα. Και τώρα από ένα άριχτο στην κάθε μου αλυσίδα. Είναι η ίδια τεχνική που κάναμε και τα άλλα δύο. Απλά όταν τελειώσουμε θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε. Καλησπέρα Χρυσούλα μου. Κορίτσα πάμε λίγο ταπ-ταπ να ανέβουμε βάσουμε το live. Είναι όπως σας είπα η ίδια τεχνική που κάναμε και το Ξωτικό και τον Άγιο Βασίλη. Γυρνάμε πάλι. Πάντα μία αλυσίδα για να μου είναι πάντα ίσα το πλεκτό. Αυτός είναι ο λόγος της αλυσίδας που κάνω πάντα στην αρχή. Και πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο. Εγώ οπότε έχετε καταλάβει όταν γυρνάω το πλεκτό κάνω τις αλυσίδες και το άριχτο. Είναι ο σωστός τρόπος για να πλέξουμε. Τώρα, μία μέρα, μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω πότε, θα συζητήσουμε όσες πλέκω κορνίζα. Δεν παίζω παιχνίδια. Πλέκω κορνίζα τάρανδο. Έχουμε φτιάξει ήδη την κορνίζα Άγιος Βασίλης και την κορνίζα Ξωτικό. Και πάμε να τελειώσουμε. Άρα γυρνάμε, έχουμε κάνει 1, 2, 3 σειρές, πάμε να κάνουμε την τέταρτη, θα γυρίσουμε και θα κάνουμε μία αλυσίδα, ώστε να αρχίσω πάλι να κάνω από ένα άριχτο στην κάθε μου φωτογραφία. Εδώ μπαίνει η φωτογραφία, ανάλογα εσύ τι θέλεις να βάλεις. Και από ένα άριχτο μέσα στην κάθε μου στο κάθε μου άριχτο, στην κάθε μου σειρά. Αυτό θα το βρείτε στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα. Όταν το τελειώσω, το ηλεκτρονικό μου κατάστημα γράφεται επάνω. Αυτή τη στιγμή εγώ παραδίδω μάθημα. Κάνω μαθήματα στο TikTok, διότι έχω 4 κανάλια στο YouTube και μαθαίνω τις κοπέλες να πλέκουν. Μία αλυσίδα και θα κάνουμε ένα άριχτο και θα πάω δίπλα εδώ και θα κάνω άλλο ένα άριχτο. Άρα,
Κάναμε 4-5, θα γυρίσω, μία αλυσίδα, ένα άριχτο και δίπλα άλλο ένα άριχτο. Θα γυρίσουμε. Μία αλυσίδα και θα κάνουμε από ένα άριχτο πάλι. Έχω κάνει δηλαδή 8 σειρές. Θα γυρίσουμε. Μία αλυσίδα. Πάω να κάνω την ένατη σειρά. Γυρνάω το πλεκτό μου, πάμε για τη δέκατη. Μία αλυσίδα. Έκανα τη δέκατη σειρά. Θα γυρίσω. Μία αλυσίδα. 11. Και τώρα μία αλυσίδα και κάνω και τη δωδέκατη μου σειρά. Άρα έκανα τις 12 μου σειρές. Θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Παιδιά, δεν θέλω να βγω σε παιχνίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη συνέχεια. Πάω να το περάσω μέσα. Άρα, πάω να κόψουμε τώρα. Τώρα συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε την αντίθετη μεριά. Θα πάρουμε την κλωστή μας, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και με τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Τώρα, όπως έχω από αυτή μου τη μεριά, θα μπω ακριβώς εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά τραβάω να σχηματίσω, να ασφαλίσω μία αλυσίδα και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα άριχτο. Καλησπέρα Χρύσα. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα σου τις δύο μου δουλειές με ένα άριχτο. Θα γυρίσουμε τώρα. Άρα κάναμε την πέμπτη μας σειρά. Μία αλυσίδα. Πάμε, συνεχίζουμε. 6, θα γυρίσω, 7, γυρνάμε, μία αλυσίδα, 8η μου σειρά, 8, μία αλυσίδα, για βρείτε γιατί ξεκινάω από τη μέση, 9, την ένατη σειρά, εγώ περιμένω να μου λύσετε την απορία εσείς, μία αλυσίδα, 10, μία αλυσίδα, 11, ναι άμα θέλεις, και πάμε να κάνουμε τη 12η, μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε τη 12η μου σειρά. Άρα τελείωσα, έκανα 12 σειρές όσες έχω και απέναντι και τώρα. Ακριβώς Χρυσούλα, ότι αν ξεκινήσουμε από την αρχή δεν θα τελειώσουμε με το σωστό τρόπο. Άρα καταλαβαίνετε το μάθημα 2 μέρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Άρα όπως το έχουμε τώρα, τι έχω κάνει, 4 και 4, 2 και 2, 4. Άρα εγώ είχα 10. Ποιο είναι, πόσα πρέπει να κάνω αλυσίδες, 6. Πάω να κάνω τις 6 αλυσίδες. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Άρα, περνάμε απέναντι εδώ, βάζω το βελονάκι μέσα, τραβάω και κλείνω με βουβό. Και πάω δίπλα εδώ, βάζω το βελονάκι, τραβάω, κλείνω με βουβό. Άρα, τελείωσα, έφτιαξα την κορνίδα μου. Έφτιαξα το σημείο που θα βάλω μέσα το ένα μέρος από την κορνίδα. Πάμε να συνεχίσουμε, έφτιαξα το μπροστινό σχεδόν. Μία αλυσίδα, θα κάνουμε ένα άριχτο, άλλο ένα άριχτο και τώρα θα κάνω στην κάθε μου αλυσίδα από ένα άριχτο. Δηλαδή, θα βάζω μέσα το βελονάκι, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. Παιδιά, ζω παιχνίδια, μη στέλνετε. Δίπλα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. Να, δίπλα, το ίδιο. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. Όπως είπαμε, ένα άριχτο μέσα στην κάθε μας αλυσίδα, μέχρι να φτάσουμε ακριβώς απέναντι. Αυτός είναι ο σκοπός του μαθήματος.
να καταλάβετε πώς μπορούμε να κάνουμε την τρύπα εύκολα. Τώρα πάμε να κάνουμε άλλο ένα και άλλο ένα, δύο άριχτα. Αν τα μετρήσετε θα βγουν συνολικά 10. Θα γυρίσουμε πάλι το πλεκτό μας και θα κάνουμε μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο στην κάθε σειρά. Συνολικά οι σειρές μας, να ξέρετε κορίτσα, είναι 15 και καλό είναι οι αρχάριες να τις γράφετε ή να τις μετράτε κάθε φορά μέσα. Τώρα όσον αφορά τα πράγματα. Τα πράγματα μετά τα βρίσκετε μέσα στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα, το οποίο είναι στην κορφή της σελίδας, εδώ στο TikTok. Τώρα θα γυρίσω και θα κάνω μία αλυσίδα και από ένα άριχτο στο καθένα. Για πάμε λίγο ταπ-ταπ, γιατί βλέπω ότι έχουμε πέσει. Ωραία, τελειώσαμε. Δεν θέλω άλλη σειρά. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Τραβάμε και πάω. Αυτή την κλωστή να την περάσω μέσα από τις θηλιές. Χαίρομαι, κορίτσα, που έχετε καταλάβει το σκεπτικό που θέλω να σας δώσω για να μάθετε να πλέχετε σωστά. Άρα, το βάζουμε αυτό στην άκρη. Δεν το θέλω αυτή προς την ώρα. Πάω να πάρω πάλι το ίδιο χρώμα, ώστε να ξανακάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, να τον βγάλω, να βάλω μέσα στο βελονάκι μου να τραβήξω και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω και κλείνω. Να ξέρετε ότι όσες θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο YouTube. Η εγγραφή και στα 4 κανάλια είναι δωρεάν, δεν χρεώνεστε τίποτα, όπως και να παρακολουθήσετε κάποια από τα βίντεο και θέλετε να φτιάξετε. Μετά το συζητάμε μέσα στις ομάδες μου στο Facebook, όπου δείτε Ειρήνη Λαδά. Παίρνουμε κλωστή και την περνάω μέσα. Πάω να κάνω πάλι 11 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Έκανα 11, πάμε τώρα να αφήσουμε τη μία και πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε άριχτα. Ένα άριχτο στην κάθε αλυσίδα. Θα βάζω μέσα το βελονάκι μου στην αλυσίδα, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. Το ίδιο, συνεχίζουμε. Άρα τελείωσα. Θα γυρίσουμε πάλι το πλεκτό μας. Μία αλυσίδα και συνεχίζω εγώ να κάνω τα άριχτά μου μέχρι να φτάσω στην 15η σειρά. Ο σύζυγος, από ό,τι είδατε κορίτσα, έφερε σίκα. Δυστυχώς είστε πολύ μακριά από το χωριό για να σας κεράσω σικάκια. Μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε από, συνεχίζουμε να κάνουμε την τρίτη μας σειρά από ένα άριχτο στο καθένα. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει περίπου τι κάνουμε όσες είσαστε μέσα. Βάσο μου, ήταν υπέροχα αυτά που ανέβασες τώρα που το θυμήθηκα στις ομάδες, σε όσες είδα. Παιδιά, δεν παίζω παιχνίδια. Μου στέλνει συνεχώς για παιχνίδια. Και εγώ πρέπει να σβήνω. Καλησπέρα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που σου είπε η Χρυσούλα.
Έχω κάνει τέσσερις, θα γυρίσω μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε την πέμπτη σειρά. Από ένα άριχτο συνεχίζουμε. Ευχαριστώ παιδιά, κάνει τρομερή ζέστη, δεν φαντάζεστε τι ζέστη κάνει σήμερα. Είπαμε, κάνουμε από ένα άριχτο, γι' αυτό δεν σας μιλάω κιόλας. Πάμε λίγο ταπ-ταπ, τι λέτε, να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το δεκάρικο. Συνεχίζουμε. Πάμε την έκτη μας σειρά. Είπαμε θα χρειαστούμε 15 σειρές. Γυρνάω. Όταν γυρνάμε κάνουμε την αλυσίδα. Έχω δει ότι γίνεται ότι την κάνουν την αλυσίδα πριν γυρίσουν. Για μένα αυτό είναι λάθος. Μία αλυσίδα. Είναι λάθος γιατί οι παλιές ποτέ δεν το κάνανε έτσι. Ακριβώς. Και αν είχατε καθίσει, όποια έχει καθίσει με παλιές, γιαγιάδες, προγιαγιά, έπαιρνε τέτοια γνώση που δεν φαντάζεσαι. Αυτή τη γνώση εγώ προσπαθώ να σας μεταφέρω μέσα από τα μαθήματα. Δεν ξέρω τι έκπληξη ετοιμάζεις. Φαντάζομαι ότι θα μας καταπλήξεις όπως μας κατέπληξες και πέρσι. Εγώ πλέκω από τα 5 μου εδώ και 43 χρόνια με όλη την οικογένεια να είναι επαγγελματίες. Προγιαγιά επαγγελματίας, γιαγιά επαγγελματίας, μαμά επαγγελματίας. Και με χαρτί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με άδεια παραγωγικότητας. Και καλό είναι να βγάλετε και εσείς όσοι θέλετε να πουλήσετε την άδεια παραγωγικότητας, κορίτσα. Είναι μια άδεια που παίρνετε από το Υπουργείο και είσαστε καταχειρωμένες χειροτέχνες και δεν έχετε θέμα. Ναι, οι παλιές όμως είχαν, ξέρετε, ασχοληθεί πάρα πολύ περισσότερες στο να κάνουν σεμέν και κουρτίνες. Πολύ λίγες. Ευχαριστώ, Χρύσα μου. Οι παλιές, όπως σας είπα, μάθαιναν πράγματα με πάρα πολύ ψηλό βελονάκι, που σημαίνει ότι όσες έχετε μάθει με ψηλό βελονάκι, σας είναι πάρα πολύ εύκολο να πάτε στο χοντρό. Αν έχετε μάθει με χοντρό βελονάκι, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, πιστέψτε με, να συνηθίσετε το ψηλό. Λοιπόν, έχουμε κάνει. Εντάξει, εγώ έπλεχα με 50 και 60. Πολύ πιο λεπτό από ό,τι φαντάζεστε. Ναι. Πολύ καλά είναι και εκείνα. Και εγώ που χρησιμοποιώ τις βελόνες, πλέκω τα πάντα. Απλώς έχω τη μεγαλύτερη άδεια παραγωγικότητας που, όπως σας έλεγα, στην Ελλάδα, που αυτή αφορά ράσε, αφορά κέντημα, πλέξιμο, όλα δηλαδή, ό,τι είναι με τα χέρια, κατέχω τα πάντα στο να μπορώ να διδάξω τα πάντα. Τώρα, λίγο ακόμα θέλουμε για να το ολοκληρώσουμε.
σιγά σιγά. Εγώ ανυπομονώ να δω τι θα μου παρουσιάσετε, κορίτσα, μέσα στις ομάδες. Και βλέπω ότι αρχίζετε και ανεβάζετε πάρα πολλές μέσα, διάφορα που φτιάχνετε. Φτιάχνουμε κορνίζα χριστουγεννιάτικη αυτή τη φορά. Το μάθημά μας είναι ότι θα φτιάξουμε την κορνίζα, στην οποία θα είναι τάραντος αυτή τη φορά. Έχουμε φτιάξει σε προηγούμενο μάθημα τον Άγιο Βασίλη και το Ξωτικό, το οποίο έχει ανέβει ήδη σε ένα από τα κανάλια μου στο YouTube, η οποία η εγγραφή είναι δωρεάν. Καθώς και τα βίντεο, κορίτσα, δεν χρεώνεστε. Όχι, είναι πανεύκολο. Δεν υπάρχει δυσκολία στο πλεκτό. Το πλεκτό είναι σκέψη, το πλεκτό είναι μαθηματικά. Όταν ακολουθάμε μία οδηγία, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν παρακολούθησες από την αρχή το μάθημα, ήταν πάρα πολύ εύκολο. 2, 3, 4, 5. Άρα κάναμε τα 5 μου άριστα. Δεν θέλω να κάνω παραπάνω. Πάω να κάνω αλυσίδες. Θα χρειαστώ να κάνω 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και μια 15. Πάω ακριβώς εδώ δίπλα, βάζω το βελονάκι μου μέσα, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Και πάω να κάνω άριχτο μέσα στα τελευταία μου, μέχρι να τελειώσω τη σειρά από ένα στο καθένα. Δηλαδή θα έχω τα 5 μου άριχτα στην ουσία. Εντάξει, ο καθένας όπως το είναι, δεν είναι καθόλου αγχωτικό, πίστεψέ με, σε ηρεμεί, πάρα πολύ. Κορίτσα, τελείωσα από ό,τι βλέπετε και σιγά σιγά περνάμε μέσα από τις θηλιές. Αν δεν μπορείτε, σας έχω πει, βάζουμε βελόνα. Άρα, τελειώσαμε. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μύτη για τον τάρανδο, που είναι πάρα πολύ απλή. Θα πάρετε το κόκκινο χρώμα, έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον ευγάλετε. Είναι ο μαγικός κύκλος, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω να σφαλίσω. Και πάμε τώρα να κάνουμε 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Άρα τελειώσαμε. Τραβάμε να κλείσουμε. Και πάμε να περάσουμε. Και από τις δύο. Και πάω να πάρω κλωστή να την περάσω μέσα. Και κόβουμε. Τώρα την από κάτω την κλωστή, όπως έχουμε πει, την βάζουμε μέσα για να την ασφαλίσουμε. Μπορείτε όμως να κάνετε και το άλλο, να βάλετε σιλικόνη και να χρησιμοποιήσετε σιλικόνη για να το ράψετε. Άρα τελειώσαμε και αυτό, το αφήνω στη γωνία. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τα αυτάκια για τον τάρανδο. Λοιπόν, θα πάρουμε το καφέ μας, το σκούρο, και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να κλείσω. Στη συνέχεια πάω να κάνω πάλι 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και μία 10. Άρα έκανα τις 10 μου αλυσίδες. Θα αφήσω τη μία, θα πάω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές μαζί, κάνοντας μισό ποδαράκι. Και τώρα θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα κάνω ένα μόνο ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Και πάμε να κάνουμε από ένα ποδαράκι στις 4 επόμενες αλυσίδες. Μία, δύο,
3 και άλλη μία 4. Άρα έκανα τις 4 μου, τα 4 μου ποδαράκια. Στη συνέχεια παίρνω πλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα κάνω μισό ποδαράκι. Και στην τελευταία θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω. Άρα τελειώσαμε. Πάω να κάνω με τον ίδιο τρόπο, πάω να κάνω και το δεύτερο αυτάκι. Πάμε να σας το ξαναδείξω πάλι. Ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Τον βγάζω. Βάζω μέσα στο βελονάκι μου, τραβάω. Και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να κλείσω. Στη συνέχεια, χωρίς θα πάμε λίγο ταπ-ταπ. Τι θα λέγατε? Πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Πάλι θα κάνω 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα κάναμε 10, αφήνουμε τη μία, πάμε εδώ δίπλα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω άριχτο. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι, πάω στην επόμενη, βάζω μέσα στο βελονάκι, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Παίρνω κλωστή στην ίδια αλυσίδα, θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Πάμε τώρα. Θα πάρω κλωστή στις επόμενες 4 αλυσίδες από ένα ποδαράκι. Άρα τις έκανα. Παίρνω κλωστή στην πρώτη τελευταία αλυσίδα, κάνω μισό ποδαράκι και στην τελευταία θα πάω να κάνω ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά και πάμε να κόψουμε. Και τραβάμε. Τώρα θα πάω να ράψω ακριβώς εδώ στη μέση τη μύτη, για να συνεχίσουμε. Επειδή δεν κάνει να φαίνεται η βελόνα στο μάθημα, αυτός είναι ο λόγος που δεν τη ράβω μπροστά σας. Βλέπετε, το έραψα. Τώρα θα πάω να ράψω από τη μία μεριά το ένα αυτάκι και θα πάω και μετά και θα βάλω και από την άλλη μεριά το αυτάκι, αλλά αυτό θα το φτιάξω μετά, γιατί τώρα πρέπει πρώτα να ενώσω τα δύο μου κομμάτια, αυτό με αυτό εδώ πέρα, που σημαίνει ότι παίρνω την κλωστή μου, κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, τον βάζω μέσα στο βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ενώνουμε από τη μία μεριά στην άλλη. Από εδώ απέναντι. Μία αλυσίδα και αρχίναμε σιγά σιγά. Για πάμε λίγο ταπ ταπ να το ανεβάσουμε λίγο. Βλέπετε, το πάω γύρω γύρω με άριχτα.
Από τη μία τρυπίτσα απέναντι. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η ουσία. Για να το σταθεροποιήσω. Δύο κάνουμε πάντα στη γωνία, το θυμόμαστε, γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνω και το δεύτερο. Ο τρόπος που κάνουμε, γιατί κάνουμε άριχτα, γιατί πρέπει να ενώσουμε τα δύο κομμάτια και να σχηματιστεί η κορνίζα μας. Αυτός και αυτός το λόγο παίρνουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με το βελονάκι, καθίστε και ράφτε την κορνίζα. Εσάς ό,τι σας βολεύει. Κορίτσια, τα δω ότι είσαστε έτοιμες μέσα από τις ομάδες όσες ανεβάζετε, ότι έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε τη σκέψη, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σας δείχνω σχέδια για να βάλετε λουρίδες στη τσάντα, καθώς και για κορδέλες για τα μαλλιά. Και τα χριστουγεννιάτικα μπορείτε όσες κάνετε μπαζάρ να τα βάλετε ή να κάνετε δωράκια, ανάλογα τι θέλετε εσείς. Άρα αύριο τελειώνουμε τον χιονάνθρωπο, να το τελειώσουμε, και από Δευτέρα τα μαθήματα θα γίνονται στις 5 με 6 το απόγευμα, για να βολευόμαστε όλοι. Τώρα τελειώσαμε, κάνουμε 2, 1 και άλλο ένα 2, παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα από τη θηλιά μου. Άρα πάμε να κόψουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι εφόσον θα το δεις θα μας τα παρουσιάσεις κιόλας. Λοιπόν, τελείωσα, πάω να κόψω τις 2 κλωστές μου. Και εγώ τώρα από πίσω θα ράψω και το ένα και το δεύτερο από τα κέρατα του τάραντου. Αν δεν μπορείτε, κορίτσια, μπορείτε να το βάλετε και από πίσω, να ξέρετε, με σιλικόνη, και δεν χρειάζεται να καθίσετε να ράβετε σε σημεία και σας είναι και πιο σταθερό. Λοιπόν, κάποια από εδώ μέσα μου στείλε σήμερα μια κουβέρτα την οποία ετοιμάζει. Της είπα όμως να το ανεβάσει και στις ομάδες μέσα. Πιστεύω να την ανεβάσει. Επειδή είναι η συγκεκριμένη κουβέρτα που πλέχει, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο δύσκολη. Και είναι και σχεδόν αρχάρι αυτή που το φτιάχνει. Και δεν ξέρω τώρα μα με ακούει η συγκεκριμένη. Αλλά φαίνεται, εφόσον κάνει tap-tap μέσα, ό,τι ακούει. Είσαι απίθανη, Χρυζά.
Δεν φαντάζονται που πήγες και βρήκες το πιο δύσκολο σχέδιο από το κανάλι και είσαι σχεδόν αρχάρια. Αλλά το είδα μέσα και ξετρελάθηκα, γι' αυτό το είπα, που μου το έστειλες μήνυμα στη σελίδα. Ξετρελάθηκα. Λέω, τώρα αρχίνησε αυτό. Όχι, όχι, η Ιουλία μου δεν είναι δική σου, είναι της Χρύσας, της οποία θα μας την ανεβάσει. Α, εννοείς ότι είναι δικιά σου με τα δύσκολα. Δεν ξέρω αν είναι και δικιά σου με τα δύσκολα. Κορίτσα, αυτό εδώ είναι το σχέδιο για την κορνίζα τάρανδος. Την τελειώσαμε. Άρα, έχουμε κάνει και τον Άι Βασίλη και το ξωτικό. Άρα, μας μένει τώρα, εφόσον έχουμε κάνει και τα ξωτικά, είναι αυτά που έχουμε φτιάξει στην ώρα, μας μένει το τελευταίο που είναι όχι ο άνθρωπος, είναι ένα, το ίδιο σχετικά και το άλλο μάθημα είναι πάρα πολύ εύκολο, αφορά το τετράγωνο της γιαγιάς, γιατί το έχω κάνει μια φορά και σας το εξήγησα ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Για να το φτιάξουμε, χωρίς να υπάρχει στη μέση αυτό. Και εγώ αυτό κάνω, Χρύσα μου, το ράβει ξύλο, ναι. Δουλειά να μη σου λείπει. Πίστεψέ με ότι είναι το. Δεν ξέρω αν είναι δικιά σου, γιατί εντάξει, κάθε μία έχει τα δικά της. Τις δικές της απόψεις πάνω στο, απόψεις λάθος, έκφραση, τι θεωρεί αυτή δύσκολο και τι θεωρεί εύκολο. Η Χρύσα θα μας την παρουσιάσει σιγά σιγά. Έχω δει και κάτι άλλο που φτιάχνει η Χρύσα, θα μας τα βάλει. Εννοείται ότι άμα δεν ξυλώσεις δεν μαθαίνεις. Αυτό είναι το μόνο στάνταρ, να το ξέρετε, ότι άμα δεν ξυλώσουμε δεν μαθαίνουμε. Όπως και τα σάλι. Ρε κορίτσα, κάντε μου μια χάρη στα σάλι. Μην βλέπω τα δύο σχέδια. Δεν ξέρετε να πλέχετε κανένα άλλο. Έχω βαρεθεί να βλέπω δύο συγκεκριμένα σχέδια. Δύο σχέδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω κάτι άλλο. Αυτά τα δύο σχέδια τα βλέπω συνέχεια. Δύο σχέδια, δύο σχέδια, δύο σχέδια. Υπάρχουν αμέτρητα σχέδια. Έχετε κολλήσει σε κάτι, όλες σας, επειδή είναι εύκολο. Και δεν πάτε παρακάτω για να κάνετε την εξέλιξη. Δεν εξελίσσεστε όταν κάνετε τα ίδια πράγματα. Πρέπει να αρχίσετε να κάνετε πειράματα και να σκέφτεστε. Όπως έχω πει, ναι, θα ήθελα να το δούμε, να μας το βάλει στις ομάδες, να το δούμε πώς είναι. Και όταν το τελειώσουν πάλι να το δούμε, η Ιουλία μου. Ναι, δεν εννοώ. Βάζομαι ότι με το πανίσαι, ότι το λέω για σένα. Εννοώ ότι αν το δεις, θα δεις ότι τα σάλι, τώρα που να μιλήσουμε λίγο, μπαίνουν τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και μιλάω από τρεις συγκεκριμένες, φτιάχνουν τα ίδια, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Η πελάτησα κορίτσα δεν θέλει να δει το ίδιο. Θέλει να την τραβήξεις με κάτι διαφορετικό. Το ότι το είναι το ίδιο δεν λέει κάτι. Πίστεψτε με. Το διαφορετικό είναι αυτό που θα τραβήξει την πελάτησα. Το κάτι που δεν το έχει άλλη. Και το σωστό ντεκόρ. Όσες έχετε μιλήσει μαζί μου για το ντεκόρ, σας το έχω πει 1.000 φορές. Φτιάχτε ντεκόρ. Ναι, αυτό. Ναι. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Δεν πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν εξελιζόμαστε, δεν ψάχνουμε να βρούμε. Κολλάμε κάπου και εκείνο εκεί που κολλάμε, θέλουμε να το δώσουμε στην πελάτησα. Η πελάτησα ψάχνει κάτι το διαφορετικό. Κάτι που δεν το θέλει, δεν το έχει άλλη. Όπως και στις τσάντες. Έχουν κολλήσει και φτιάχνουν όλοι την ίδια τσάντα. Την ίδια τσάντα, την ίδια τσάντα, την ίδια τσάντα. Φτιάξε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν τόσες πλέξεις, σκέψου, βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί, να φτιάξεις κάτι διαφορετικό, αλλά φτιάχτο για σένα. Λοιπόν, σας αφήνω, χάρηκα που τα είπαμε, αύριο 6 ώρα στο μάθημά μας κανονικά. Σας αφήνω.
Ό,τι θε. Ναι. Δεν ξέρω αν τα έχεις ανεβάσει, αλλά καλό είναι να τα ανεβάσεις. Τα λέμε, γεια σας.